Προφανώς, προφανώς και θα βγάλω. Έχω από το 87 την ταυτότητα και δεν πρόκειται να την αλλάξω. Την ώρα που οι νέες ταυτότητες συνεχίζουν να διχάζουν, αρκετοί ήταν εκείνοι που πέρασαν σήμερα το κατόφλι των αστυνομικών τμήματων για το προγραμματισμένο ραντεβού τους προκειμένου να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Χθες, άνοιξε η πλατφόρμα των αιτήσεων. Άμεσα, γιατί είναι διαδικαστικό τυπικό έγγραφο που το χρειαζόμαστε, απαραίτητο. Από τις 8.30 το πρωί της Δευτέρας μέχρι και τα μεσάνυχτα κλείστηκαν περίπου 30.000 ραντεβού, ενώ υπάρχουν συνολικά 367 σημεία σε όλη τη χώρα όπου οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετηθούν και να εκδώσουν τις νέες αστυνομικές τους ταυτότητες. Τα βήματα για να κλείσει κάποιος ραντεβού είναι απλά. Μόλις μπούμε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, συμπληρώνουμε την περιφέρεια, την περιφερειακή ενότητα και το αστυνομικό τμήμα που θέλουμε. Στη συνέχεια, επιλέγουμε ημερομηνία και ώρα, γράφουμε τα στοιχεία μας και πατάμε την ένδειξη κράτηση. Προσπαθώ να βρω ραντεβού, αλλά δεν βρίσκω. Για πάρο διαβατήριο χρειάζομαι ταυτότητα. Και η ταυτότητα πρέπει να αλλάχτεί το Νοέμβριο. Οι νέες ταυτότητες θα έχουν τη μορφή του νέου διπλώματος οδήγησης. Θα έχουν τέτοια στοιχεία με τις παλαιού τύπου ταυτότητες, ενώ θα φέρουν πάνω τους έναν αριθμό, ένα ψηφιακό κλειδί, το οποίο θα σκανάρεται και οι αρμόδιες υπηρεσίες θα διαβάζουν τα στοιχεία του. Για κάποιους είναι θέμα χρόνου να την εκδώσουν. Βεβαίως θα βγάλουν, γιατί χρειάζεται. Εγώ ταξιδεύω στα παιδιά μου που είναι στο εξωτερικό. Άλλοι το αποκλείουν. Πέρυσι έβγαλε. Όχι, 76 χρόνια θα πάει να βγάλει ταυτότητα. Άλλοι φοβούνται. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω έτσι. Γιατί δεν ξέρω, ακούω τόσο πολλά και φοβάμαι. Και άλλοι δεν φαίνονται να βιάζονται, καθώς όπως λένε έχουν χρόνο μέχρι τον Αύγουστο του 2026, οπότε λήγουν οι παλιές.